Χριστού, αδέλφια μου, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 18 από το βιβλίο Γένεσης, σελίδα 18, βιβλίο Γένεσης, ΚΒ κεφάλαιο. ΚΒ κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο, στη σελίδα 18 από το βιβλίο Γένεσης. Μετά δε τα πράγματα ταύτα, ο Θεός εδοκίμασε τον Αβραάμ και είπε προς αυτόν Αβραάμ, ο δε είπε ιδού εγώ. Και είπε λάβε τώρα τον υιόν σου, τον μονογενή, τον οποίον ηγάπησα στον Ισαάκ, και είπαγε στον τόπο Μοριάν, και πρόσφερε αυτόν εκεί σε όλο καύτωμα, επί ενός των ωραίων, το οποίον θέλω σοι υπεί. Σηκωθείς δε ο Αβραάμ νωρίς το πρωί, εσαμάρωσε την όνον αυτού, και έλαβε με θεαυτού δύο εκ των δούλων αυτού, και Ισαάκ τον υιόν αυτού, και σχίσας ξύλα δια την ολοκαύτωσιν, εσηκώθηκε και πήγε εις τον τόπο τον οποίον είπε προς αυτόν ο Θεός. Τη δε τρίτην ημέραν υψώσας ο Αβραάμ τους οφθαλμούς αυτού, είδε τον τόπον μακρόθεν. Και είπε ο Αβραάμ προς τους δούλους αυτού, «Σεις καθίσατε αυτού μετά του όνου. Εγώ δε και το πεδάριον θέλομεν υπάγει ως εκεί, και αφού προσκυνήσομεν θέλομεν επιστρέψει προς εσάς». Και λαβών ο Αβραάμ τα ξύλα της ολοκαυτώσεως, επέθεσεν επί τον Ισαάκ τον υιόν αυτού, και έλαβε την χείρα αυτού το πυρ, εις την χείρα αυτού το πυρ, και την μάχαιρα, και υπήγον και οι δύο μου. Τότε ελάλησε ο Ισαάκ προς τον Αβραάμ τον πατέρα αυτού, και είπε, «Πάτερ μου», ο δε είπε, «Ιδού εγώ τέκνον μου», και είπε ο Ισαάκ, «Ιδού το πυρ και τα ξύλα, αλλά πού το πρόβατον δια την ολοκαύτωσιν», και είπε ο Αβραάμ, «Ο Θεός τέκνο μου θέλει προβλέψει σε αυτόν το πρόβατον δια την ολοκαύτωση. Και πορεύονται οι δύο μου. Αφού δε έφτασαν στον τόπο τον οποίον είπε προς αυτόν ο Θεός, οκοδόμησε εκεί ο Αβραάμ το θυσιαστήριον και διέθεσε τα ξύλα και δέσας τον Ισαάκ τον υιόν αυτού, έβαλε αυτόν επί το θυσιαστήριον επάνω των ξύλων. Και εκτείνας ο Αβραάμ την χείρα αυτού, έλαβε την μάχαιραν δια να σφάξει τον υιόν αυτού. Άγγελος δε Κυρίου εφώνησε προς αυτόν εκ του ουρανού και είπεν, «Αβραάμ, Αβραάμ», ο δε είπεν, «Ιδού εγώ», και είπε, «Μη επιβάλλεις τη χείρα σου επί το πεδάριον και μη πράξεις αυτό μηδέν, διότι τώρα εγνώρισα ότι εσύ φοβήσε τον Θεόν, επειδή δεν ελυπήθης τον Υιός το μονογενήδι εμέ». Και υψώσε ο Αβραάμ τους οφθαλμούς αυτού είδε, και ιδού κρυός όπισθεν αυτού, κρατούμενος από τον κεράτον αυτού εις φυτών πυκνόκλαδον. Και ελθόν ο Αβραάμ έλαβε τον κρυόν και προσέφερε αυτόν εις ολοκαύτωμα αντί του Υιού αυτού. Και κάλεσε ο Αβραάμ το όνομα του τόπου εκείνου Ιεωβά Ιρέ, ως λέγεται και την σήμερον, εν το όριο Κύριος θέλει εμφανιστεί. Και φώνησεν δεύτερον ο άγγελος του Κυρίου προς τον Αβραάμ εκ του ουρανού και είπεν, «Όμως εις αυτόν, λέει Κύριος, ότι επειδή έπραξας το πράγμα τούτο και δεν λυπήθης τον υιόν σου, το μονογενή σου, ότι ευλογών θέλω σε ευλογήσει και πληθύνων θέλω πληθύνει το σπέρμα σου, ως τ' άστρα του ουρανού και στην άμμο τη παρατοχύλωση θαλάσσης, και το σπέρμα σου θέλει κυριεύσει τα σπήλα στον εχθρών αυτού, και εν το σπέρμα της σου θέλω σε ευλογηθεί πάντα τα έθνη της γης, διότι υπήκουσας εις την φωνή μου». Και επέστρεψε ο Αβραάμ προς τους δούλους αυτού και σηκωθέντεσι πήγον ομού εις Βυρσαβέ και κατόκισε ο Αβραάμ εις εν Βυρσαβέ. Αμήν. Αβραάμ, πατήρ πλήθους εθνών κατά το όνομα που ο Θεός έδωσε στον άνδρα αυτόν, τον οποίον εννοεί το 70 χρονών τον επισκέφθηκε στην Ούρ των Χαλδαίων και με τρόπο απόλυτα κατανοητό, καθώς είχε θέσει ότα πεπαιδευμένων επί και εις τον Αβραάμ, άκουσε τη φωνή του Κυρίου να του λέει «Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου εις την γη τον οποίον θέλω εγώ σου δείξει. Και εκεί θα σε κάμω έθνος μέγα και εκεί θα σε ευλογήσω και θα μεγαλύνω το όνομά σου και θα είστε εις ευλογίαν και θέλω ευλογήσει τους ευλογούντασε και τους καταραμένους σου θέλω καταραστεί και θέλω συνευλογηθεί εν σύ πάσε φιλέ της γης».
μία πρόσκληση από το πουθενά σε έναν άνθρωπο που ήταν Σύριος και δεν είχε καμία σχέση με το Θεό, παρόλο που όμως ο Θεός τον εξέλεξε για να τον χρησιμοποιήσει για τη δόξα Του. Κατά αυτόν τον τρόπο ο Αβραάμ απέδειξε στο Θεό ότι είναι πιστός ο υποσχεθής και άμεσα ξεκίνησε, πήγε στη Χαράν μαζί με τον πατέρα του και τον ανιψιό του, τον Λότ. Όταν πέθανε δε στα 75 του χρόνια ο πατέρας του, ξεκίνησε να πάει στη Χαναάν όπως ακριβώς ο Θεός του είχε δώσει, δείξει, φανερώσει που ακριβώς θα ήταν εκεί που έπρεπε να μείνει. Η ζωή του δεν ήταν εύκολη. Είχε γυναίκα τη Ρεβέκα, η οποία δεν ήταν, τη Σάρα, συγγνώμη, που δεν ήταν, που ήταν στήρα. Του είχε υποσχεθεί ο Θεός μεγάλα πράγματα, μάλιστα από τη στιγμή που απεχωρίστη ο Λότ. Από τη στιγμή που ο Λότ απεμακρύνθη από τον Αβραάμ, ο Θεός τον επισκέφθηκε, του δείξε τη γη τη Χαναάν, του είπε «Δική σου και στο σπέρμα σου θα είναι και για σένα εγώ θα έχω μεγάλη ευλογία». Αλλά μέχρι τα 99 του χρόνια τέκνο δεν είχε, απογοητεύτηκε και πήγε στον Θεό και του είπε «Αφού δεν μου έδωσες τέκνο, ποιος θα με κληρονομήσει παρά ο δούλος μου». Και τότε ήταν που ο Κύριος του είπε ότι «Δεν θα σε κληρονομήσει ο δούλος σου, του χρόνου τέτοιου καιρό θα έχεις ιό». Ο Αβραάμ σκέφτηκε και είναι πάρα πολύ ωραίο το μήνυμα, πριν αποφασίσουμε να σκεφτόμαστε, αλλά να σκεφτόμαστε με λόγια πίστεως. Σκέφτηκε και είπε «Δεν είναι δυνατόν αυτό να γίνει. Εγώ είμαι γέροντας, η γυναίκα μου είναι στήρα και δεν έχει και τα γυναικεία». Αλλά σκέφτηκε και είπε «Ποιος το λέει αυτό?» Και εμείς πρέπει να σκεφτόμαστε «Πού το λέει αυτό?» «Ποιος το λέει αυτό?» «Πού το λέει αυτό?» Και αμέσως δημιουργήθηκε μια ελπίδα μέσα του. Αυτός που μου το είπε είναι αυτός που με κάλεσε, αυτός που μου υποσχέθηκε, αυτός που ήταν πάντα μαζί μου, που δεν μ' άφησε, με ευλόγησε, με πλούτησε, με δόξασε. Αυτός είναι δυνατός και έπαψε να σκέφτεται τα γεράματά του, έπαψε να σκέφτεται με απιστία τη γυναίκα του τη στήρα και πίστευσε, λέει η Γραφή, επελπίδη. Δηλαδή η ελπίδα ότι ο Θεός μπορεί να κάνει μεγαλεία και τα μεγαλεία τα οποία θα κάνει ο Θεός είναι πίστευσε εσύ και θα σωθείς εσύ και ο οίκος σου τις έσχατες ημέρες για την αρπαγή της Εκκλησίας. Να μείνουμε, αδερφοί, γιατί είναι μεγάλες υποσχέσεις που ο Θεός μας έχει δώσει και θα δούμε. Και έτσι πράγματι και η Σάρα πίστεψε και τον άλλο χρόνο γεννήθηκε ο Ισαάκ. Από εκεί και πέρα πια η ζωή του Αβραάμ ήταν εύκολη, ευλογημένη, χαρούμενη, καθώς απεμάκρυνε τον Ισμαήλ, το γιο της Άγαρ, της δούλης, και ζούσε μαζί με το γιο τον Ισαάκ, τον μονογενή του, τον οποίον αγαπούσε. Αλλά τώρα θα έρθει η μεγαλύτερη δοκιμασία που θα μπορούσε να ζήσει αυτός ο άνθρωπος του Θεού, ο άνθρωπος πίστεως. Είναι περίπου πλέον 114 χρονών, 14-15 χρονών είναι ο Ισαάκ και τον επισκέπτεται ο Θεός. Και τι του λέει? «Λάβε τώρα τον υιό σου, τον μονογενή σου, τον οποίον αγάπησες, τον Ισαάκ, και πήγαινε στον τόπο Μοριά, στο όρος Μοριά, και πρόσφερε αυτόν εκεί σ' ολοκαύτωμα επί των ωραίων, το οποίο εγώ θα σου δείξω». Φοβερό. Το γιο σου, τον οποίον αγαπάς και τον οποίον εγώ στον έδωσα, πάρτον, σφάξτον και πρόσφερε τον, κάψτον και πρόσφερε τον ολοκαύτωμα στο Θεό. Φοβερό. Η μεγαλύτερη δοκιμασία
που μπορούσε να έρθει στον άνθρωπο αυτό ο οποίος πλέον είναι ευτυχισμένος στα γεράματά του με τη γυναίκα του και το γιο του. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό για τον τρόπο που σκέφτεται και ενεργεί. Ποιος μου το είπε ο Θεός? Τι μου έχει πει ο Θεός μέχρι τώρα? Ότι θα ευλογήσει το σπέρμα μου και όλα τα έθνη μέσα από το σπέρμα μου. Και τώρα τι μου λέει? Να τον θυσιάσω. Δεν ταιριάζουν αυτά τα δυο. Πρέπει να υπάρχει τρόπος που να ταιριάξουν αυτά τα δυο. Και ο μόνος τρόπος που να ταιριάξουν υπακούοντας εγώ στο λόγο του είναι αυτός ο παντοδύναμος Θεός μπορεί να τον αναστήσει. Πώς το σκέφτηκε ο άνθρωπος αυτός? Αυτό θα πει πίστη, αδερφοί. Ελπιζομένων υπόστασης. Πιστεύω σημαίνει ότι ελπίζω σε πράγματα τα οποία δεν τα βλέπω, αλλά όμως τα εμπιστεύομαι. Τα ακούω και είμαι βέβαιος για αυτά. Βεβαιότης και σιγουριά σε αυτά που δεν βλέπω και σε αυτά που δεν καταλαβαίνω όταν μου το λέει ο Θεός. Και το σημαντικότερο απ' όλα, ψάχνω να βρω τον τρόπο. Τι πρέπει να κάνω για να κάνει ο Θεός όχι αυτό που εγώ θέλω, αλλά αυτό που Αυτός έχει προγραμματίσει. Γιατί ο Θεός καλές βουλές βουλεύεται για τον καθέναν από εμάς. Καλές βουλές. Καλά σχέδια έχει. Το ερώτημα είναι, θα είμαι εγώ σε αυτή τη θέση που θέλει ο Θεός για να τα πραγματοποιήσει, ή θα μπει μέσα μου ολιγοπιστία, απιστία, αμφιβολία, διαλογισμοί, φόβοι? Θα μπορέσω να σταθώ πραγματικά με δύναμη πίστεως για να υπακούσω στην εντολή του Κυρίου κατά πάντα, γιατί εκείνη η ευλογία του Θεού. Ο Αβραάμ λοιπόν, ο πατήρ της πίστεως, με αυτή τη σκέψη ξύπνησε πρωί-πρωί, πήρε δύο δούλους, πήρε τον Ισαάκ, πήρε ξύλα, πήρε φωτιά, πήρε μάχαιρα και ξεκίνησε να πάει στο όρος Μοριά. Σημειωτέων στο όρος Μοριά, ο Θεός είχε προγραμματίσει να οικοδομηθεί ο ναός Σολομώντα. Και τον οικοδόμησε εκεί ο Σολομών, καθώς πριν πεθάνει ο Δαβίδ βρήκε, και να το διαβάσουμε ακριβώς όπως το λέει ο Λόγος του Θεού, «Και ήρχε στον Σολομών να οικοδομεί τον οίκο του Κυρίου εν Ιερουσαλήμ, εν το όρι Μοριά, όπου εκεί εφάνει ο Κύριος εις τον Δαβίδ τον πατέρα αυτού, εν το τόπο τον οποίον ετοίμασε ο Δαβίδ και το αλωνίο ορνάν του Ιεβουσαίου, και εκεί ήταν που πήγε να θυσιάσει ο Αβραάμ τον Ισαάκ». Όταν από μακριά είδε το όρος, προσέξτε τις κινήσεις, αδερφοί. Όταν από μακριά είδε το όρος ο Αβραάμ, πήρε τα ξύλα και τα φόρτωσε στον Ισαάκ. Τους δούλους τους άφησε, θα πάμε μόνοι μας. Αυτός πήρε τη μάχαιρα και τη φωτιά και προχωράγανε για το όρος. 14 χρονών πρέπει να ήταν περίπου ο Ισαάκ και του λέει, «Πατέρα, τα ξύλα στην πλάτη μου, τη φωτιά στα χέρια σου, τη μάχαιρα στα χέρια σου, το πρόβατο που είναι?» Και ο Αβραάμ με λόγο πίστεως, χωρίς να διστάσει, είπε, «Ο Κύριος θα προβλέψει, παιδί μου». Φτάσανε απάνω στο όρος και εκεί, αφού έφτιαξε το θυσιαστήριο, έδεσε τον Ισαάκ, τον έδεσε για να μπορέσει να τον βάλει επάνω στο θυσιαστήριο, όπως έδαιναν τα πρόβατα και τα μοσχάρια όταν τα θυσίαζαν. Τον έδεσε. Φανταστείτε πώς αντιδρούσε ένα παιδί 14 χρονών. Θα άκλαιγε, θα φώναζε? Πώς θα αντιδρούσε? Και η καρδιά του πέτρα. Αλλά πέτρα όχι από σκληρότητα, από πίστη. Γιατί ήξερε θα τον σφάξει και ο Πατέρ και ο Θεός θα τον αναστήσει. Περίμενε να δει το μεγαλύτερο θαύμα που μπορούσε να γίνει. Μέχρι τότε δεν είχε υπάρξει Ανάσταση.
πώς τη σκέφτηκε την Ανάσταση των νεκρών. Τον έδεσε, σήκωσε το μαχαίρι να τον σφάξει και τώρα θα επέμβει ο Θεός. Ακούγεται η φωνή του Θεού από άγγελο που του λέει «Αβραάμ, Αβραάμ». Σταματάει με το μαχαίρι στο χέρι και λέει «Ιδού εγώ, μη επιβάλλεις την χείρα σου επί το πεδάριον και μη πράξεις αυτό μηδέν, διότι τώρα εγώ εγνώρισα ότι εσύ φοβήσαι τον Θεόν επειδή δεν ελυπήθησε τον Υιό σου το μονογενή». Ένας φόβος Άγιος που οδηγεί τον άνθρωπο στην απόλυτη υπακοή στο λόγο του και στο θέλημά του. Φόβος Άγιος. Και υψώσα στους οφθαλμούς ο Αβραάμ πίσω του, είδε ένα κρυάρι να έχουν μπερδευτεί τα κέρατά του σε φυτών πυκνόκλαδων, και ελθόν ο Αβραάμ πήρε τον κρυόν και προσέφερε αυτόν εις ολοκαύτωμα αντί του Υιού αυτού. Σκεφτείτε τη μεταβολή της καρδιάς του, αλλά και το παιδί, δηλαδή στιγμές που δεν μας σας περιγράφει ο Λόγος του Θεού, αλλά είμαστε άνθρωποι και μπορούμε να τις κατανοήσουμε, να τις φανταστούμε. Τη χαρά του Ισαάκ, τη χαρά του Αβραάμ, αφού την προηγούμενη στιγμή τη θλίψει από τη φοβερή δοκιμασία. Αλλά όσο πιο δύσκολη είναι η δοκιμασία που ο Θεός επιτρέπει στον άνθρωπο, τόσο πιο μεγάλη είναι η ευλογία που έρχεται. Και αφού εθυσίασε το κρυάρι, για δεύτερη φορά φωνάζει ο άγγελος του Κυρίου προς τον Αβραάμ, ο Θεός δηλαδή, λέγοντας «Όμωσα στον εαυτό μου, ορκίστηκα στον εαυτό μου, επειδή έπραξες τούτο και δεν ελυπήθης τον Υιό σου το μονογενή σου, ότι εγώ ευλογών θα σε ευλογήσω, πληθύνων θα πληθύνω το σπέρμα σου, όπως τ' άστρα του ουρανού και όπως την άμμο παρά το χείλος της θαλάσσης. Και το σπέρμα σου θέλει κυριεύσει τα σπήλα των εχθρών αυτού, και εν το σπέρμα τί σου θέλουν συνευλογηθεί πάντα τα έθνη, διότι δια της πίστεώς σου υπήκουσες στη φωνή μου». Μια μοναδική, αιώνια υπόσχεση, επιβεβαιωμένη με θόρκου από τον Θεό στους ανθρώπους. Το ερώτημα όμως είναι όλους, και η απάντηση είναι όχι όλους. Δεν είναι για όλους τους ανθρώπους αυτό. Για αυτούς που δεν πιστεύουν στο σπέρμα του Αβραάμ, όπως πάρα πολύ ωραία το περιγράφει στην επιστολή του προς Γαλάτες ο Κύριος, λέγοντας ο Παύλος και ο Λόγος του Θεού, λέγοντας «Προς δε τον Αβραάμ ελαλήθησαν οι επαγγελίες και προς το σπέρμα αυτού, και δεν λέγει και προς τα σπέρματα ως περί πολλών, αλλά ως περί ενός και προς το σπέρμα σου, ο οποίος είναι ο Χριστός. Και όσοι είναι του Χριστού είναι σπέρμα του Αβραάμ και κατά την επαγγελία κληρονόμη». Πρέπει να είσαι δηλαδή του Χριστού για να είσαι σπέρμα του Αβραάμ, εκ του σπέρματος του Αβραάμ, και κληρονόμος κατά την επαγγελία του Θεού, την επιβεβαιωμένη με θόρκο. Το ερώτημα λοιπόν είναι ποιος είναι μέτοχος αυτής της επαγγελίας. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με την επαγγελία αυτή. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι είναι μέτοχοι της επαγγελίας αυτής, αλλά δεν είναι στην πραγματικότητα. Φαντάζονται ότι θα είναι, αλλά δεν είναι. Και δεν είναι γιατί δεν το βλέπουν να είναι. Και υπάρχουν και άνθρωποι που πιστεύουν ότι είναι και στην πραγματικότητα είναι. Υπάρχουν λοιπόν τρεις κατηγορίες ανθρώπων, επιβεβαιωμένες από το Λόγο του Θεού, και το ερώτημα σήμερα είναι εγώ ή εσύ, ο καθένας από εμάς ξεχωριστά, είμαστε μέτοχοι, κληρονόμοι της επαγγελίας που ο Θεός έδωσε στον Αβραάμ, επιβεβαιωμένο με θόρκου,
εν το ονόματι του Ιησού Χριστού που είναι το σπέρμα του Αβραάμ. Είμαστε τέκνα του Αβραάμ, είμαστε του Χριστού, είμαστε μέτοχοι της κληρονομίας αυτής της φοβερής που λέει ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα σε πληθύνω, αλλά όχι κατά φαντασία, με σκέψη πίστεως. Να το δω γραμμένο ότι εγώ είμαι μέσα σε αυτό. Δεν φαντάζομαι ότι είμαι, δεν πιστεύω ότι είμαι. Ο Χριστός με βεβαιώνει με το Λόγο Του ότι είμαι μέτοχος της κληρονομίας. Και έτσι λοιπόν ελπίζω σήμερα να μας δώσει ο Θεός μια σαφή φανέρωση και οδηγία, όχι αν είμαστε, αλλά πώς πρέπει να ζούμε, πώς πρέπει να περπατάμε, τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε για να είμαστε με βάση το Λόγο του Θεού βεβαιωμένοι μέσα μας ότι αν συνεχίζουμε αυτόν τον αγώνα των καλών που λέει και ο Απόστολος Παύλος και αν τελειώσουμε το δρόμο που ο Θεός έχει ετοιμασμένο διατηρώντας την πίστη μας, θα είμαστε εξάπαντος με τα πάσης βεβαιότητος, χωρίς αμφιβολία και χωρίς ολιγοπιστία, μέτοχοι της τρομακτικής αυτής επαγγελίας του Θεού που δεν είναι για όλους αλλά για αυτούς που ο Θεός έχει προσδιορίσει και η οποία είναι ευλογών εγώ εσένα θα σε ευλογήσω. Εγώ που είμαι ο ευλογών, μόνο ο Θεός είναι αυτός που ευλογεί. Εγώ που είμαι ευλογών, εγώ θα σε ευλογήσω. Και εγώ που είμαι ο πληθύνων, θα σε πληθύνω. Και αυτό να είναι βέβαιον για τον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά και για τις οικογένειές μας, σαν άτομα, σαν οικογένειες, αλλά και σαν Εκκλησία, ο Θεός να μας βεβαιώσει και να μας οδηγήσει. Αμήν.